Από τον Απρίλιο του 2010 παραμένουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΤΕΟΣ Δήμου Μηδέας. Δεν έχουν πληρωθεί γιατί ήταν σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα και έγινε κακή διαχείριση από τον ΤΕΟΣ Δήμο και τώρα που ανήκουν στο Δήμο Ναυπλίου δεν μπορούν να πληρωθούν γιατί είναι παράνομο, όπως τους ενημέρωσε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Αναγνωστάρας. Είμαστε απλήρωτες από το Δεκέμβριο του 2010. Μέρος των εργαζομένων έχουμε προχωρήσει σε επίσχυση εργασίας από τον Ιούλιο. Συνεχίζουμε βέβαια να παραμένουμε όλοι οι εργαζόμενοι, συνεχίζουμε να παραμένουμε απλήρωτοι. Το μέλλον των σταθμών, όπως βλέπετε, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα και στο Ναύπλιο, το μέλλον των σταθμών είναι αβέβαιο. Οι εργαζόμενοι απολύονται, εμείς μένουμε απλήρωτοι. Οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν στην πλάκη. Ο παιδικός σταθμός λειτουργεί το ένα τμήμα. Το βρεφικό, το νηπιακό τμήμα είναι κλειστό, επειδή κάποιες εργαζόμενες έχουν προχωρήσει επίσκηση εργασίας. Συνεχίζουμε να παραμένουμε απλήρωτοι. Μας λένε κάθε μέρα ότι θα πληρωθούμε, θα πληρωθείτε. Ωστόσο, έχουν περάσει αρκετοί μήνες. Συνεχίζουμε να παραμένουμε απλήρωτοι και από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχουν σαφείς απαντήσεις. Ποιος ευθύνεται που παραμείνατε απλήρωτοι, ποιος έπρεπε να σας πληρώσει και δεν σας πληρώσει? Είμαστε με πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ. Ωστόσο, από ό,τι έχουμε καταλάβει από κακή διαχείριση των οικονομικών του πρώην Δήμου Μηδέας, έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα με αποτέλεσμα εμείς να μένουμε απλήρωτοι. Ωστόσο, εμείς δεν ευθυνόμαστε γι' αυτό και όπως βλέπετε, εμείς σηκώνουμε και τα βάρη. Τι είπε ο Δήμαρχος? Ο Δήμαρχος μας είπε ότι δεν μπορεί να βγάλει χρήματα από τον προϋπολογισμό του Δήμου, γιατί είναι παράνομο. Εμείς όμως δεν ευθυνόμαστε γι' αυτό. Άρα είσαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα, βέβαια. Πόσα άτομα είστε που έχετε το πρόβλημα? Είμαστε 11 άτομα στη Δημοτική Ενότητα Μηδέας, εκ των οποίων 3 έχουν προχωρήσει σε επίσχυση. Ο Δήμαρχος είπε σχετικά ότι είχατε προσληφθεί περισσότερες από όσο έλεγε Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω και αν συμβαίνει αυτό, σαφώς δεν φταίνει οι εργαζόμενοι.